έρχεται το τυποποιητήριο και ο αποθηκευτικός χώρος στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, αυτό το κόσμημα του ελαιολάδου που στα χέρια ξανά της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Ναι, σήμερα θα το παραλάβουμε επίσημα από τον ιδιώτη που ήταν τα τελευταία χρόνια μέσα. Είχαμε κάνει μια διαδικασία τώρα και ένα πεντάμινο, εξάμινο για να βρούμε μια χρυσή τομή, γιατί υπήρχαν διάφορες δικαστικές διαμάχες. Η χρυσή τομή βρέθηκε, η λύση βρέθηκε και γυρνάμε στο σπίτι μας πάλι εμείς. Brand name Κρήτη, ελαιόλαδο. Κύριε Χελετζάκη, αυτό είναι το επιθυμητό ούτως ή άλλως. Είναι κάτι το οποίο φωνάζατε στο σύνολό σας σχεδόν τα τελευταία χρόνια, ότι το όνομα Κρήτη, αυτό το brand name, θα πήγαινε πολύ ψηλά το ελληνικό λάδι, το κρητικό λάδι. Είναι αλήθεια η χρυσή ευκαιρία φέτος και με την καλή παραγωγή να γίνουν όλα αυτά? Ευνοούν δηλαδή συνθήκες? Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τον brand name Κρήτη πρώτον, αν δεν είχαμε το όνομα. Το όνομα μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν το έχουμε πάρει. Το όνομα περιμένουμε την περιβόητη έγκριση από τις Βρυξέλλες για να έρθει και να μπορέσουμε να μπούμε στην τυποποίηση. Τυποποιητήρια πέρα από τις Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου υπήρχαν και από τις άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις που είναι μέτοχοι στον ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου. Απλώς χρειαζόμαστε να πάρουμε την έγκριση. Με το που πάρουμε την έγκριση του Πούγου Ελλάδη Κρήτης, τότε θα κάνουμε το ποδαρικό που ήδη είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να μπούμε στην αγορά, την ελληνική αλλά και στο εξωτερικό, με πολύ δυναμικές ποσότητες. Πραγματικά αυτό έχει ανάγκη το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγει το νησί μας, για να φεύγει στο μπουκάλι και όχι στο βιτίο. Φαίνεται να συνεργάζονται όλες οι ενώσεις της Κρήτης πάνω σε αυτό και να επιθυμούν κάτι τέτοιο. Ναι, είναι οι μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις από όλους τους νομούς. Είναι 9 συνεταιριστικές οργανώσεις, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλές. Όσο αφορά τον ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου, 9 συνεταιριστικές οργανώσεις επανδρώνονται στον ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου, συνεργάζονται, το όραμα μας είναι από κοινό, έχουμε κάνει βήματα και περιμένουμε να πάρουμε την έγκριση από τις Βρυξέλλες να πάρουμε για το όνομα, μάλιστα. Το όνομα και προχωράμε. Ούτως ή άλλως, το τελευταίο διάστημα για πάρα πολλά θέματα προχωράτε με πολύ γρήγορα βήματα. Να ξεκινήσω από το παρατηρητήριο, κύριε Χιλετζάκη. Παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου. Είναι τιμή μας και είμαστε περήφανοι που δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο. Αυτό το εργαλείο που είναι στα χέρια του κρητικού ελαιοπαραγωγού από τη Σιτία και μέχρι τα Χανιά, είναι ένα εργαλείο που πραγματικά είδαμε και στατιστικά έχουμε πλέον και τα στοιχεία και μπορούμε να μιλήσουμε. Είδαμε μια τεράστια διαφορά από τη μέρα που αυτό το παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου ξεκίνησε και έκανε το ποδαρικό την περασμένη Παρασκευή. Επίσημα η σελίδα είχε αναρτηθεί. Σήμερα που μιλάμε, η σελίδα έχει καθημερινά πάνω από 4.500 επισκέπτες. Έχουμε φτάσει στους 5.400 ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Και πάμε τώρα στο ρεζουμέ, κυρία Δουλγεράκη. Την περασμένη Πέμπτη που κάναμε την πρώτη πρόβα του παρατηρητήριου και την Παρασκευή που ήταν επίσημα το παρατηρητήριο σε εφαρμογή, η υψηλότερη τιμή ελαιολάδου στην Κρήτη ήταν το 4,60. Σήμερα η υψηλότερη τιμή ελαιολάδου στο παρατηρητήριο το δικό μας, τον ελαιοπαραγωγό, είναι στο 5 συν. Ανεβαίνουμε κάθε μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς φτιάξαμε στατιστικά βάσει των ελαιουζίων και των τιμών που είχαμε, η μέση τιμή στον παραγωγό ήταν το 4,40. Σήμερα η μέση τιμή στον παραγωγό είναι το 4,67.
Βλέπουμε ένα μεγάλο ανταγωνισμό από τα ελαιουργία. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί βάλανε νερό στο κρασί τους. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η ανωδική τάση και βλέπουμε πραγματικά την αγωνία όλων των ελαιουργών, ποιος είναι στην πρώτη δεκάδα, ποιος δεν είναι. Αν μπείτε στο www.ελαιολάδου.gr που είναι η επίσημη σελίδα, θα δείτε καθημερινά τα 10 πρώτα ελαιουργία της Κρήτης. Τα 10 πρώτα ελαιουργία που δίνουν τιμή. Εμείς δεν διαχωρίζουμε τους ελαιουργούς. Ούτε σαν συνεταιριστές, ούτε σαν ιδιώτες. Επικροτούμε και χειροκροτούμε τα 10 πρώτα ελαιουργία. Όσοι όμως δεν επιθυμούν να δώσουν τιμή, που πραγματικά έχουμε ένα ελεύθερο εμπόριο, υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία. Που αυτά τα σκοτεινά σημεία θα τοποθετηθούμε την άλλη εβδομάδα. Δημόσια, με όλη την ευθύνη που φέρουμε με το λόγο μας. Θα τοποθετηθούμε δημόσια, εφόσον κύριε. Τι σημαίνει σκοτεινά σημεία? Ναι, γιατί δεν δίνεις τιμή για το μάτι σου? Γιατί δεν δίνεις τιμή? Ενώ εγώ έχω κάνει έρευνα πόσο αγοράζει. Γιατί στην ελεύθερη, μισό λεπτό, στην ελεύθερη αγορά δεν δικαιούται κάποιος να μην θέλει να μπει μέσα σε αυτό το παρατηρητήριο, να μην συμμετέχει στην σε αυτό? Στην ελεύθερη αγορά δικαιούται να μην θέλει, αλλά θα ακολουθάει την αγορά. Δεν μπορούμε εμείς, κυρία Βουζιεράκη, να είχαμε επί δύο μέρες 4,80 και 4,90, αφήστε το 5 ευρώ, το έχουμε από χθες και θα ανέβει κι άλλο το 5 ευρώ. Λοιπόν, να έχουμε 4,80 η μεγαλύτερη Τιμή παραγωγού. Η μεγαλύτερη. Ναι, κοιτάξτε, να δείτε τώρα, κάνει διακοπές. 3 χιλιόμετρα από τα Βουλγεράκη θα είναι στο 4,40 και να αγοράζουν 40 λεπτά διαφορά ελαιουργία που να είναι σε απόσταση 2 και 3 χιλιόμετρα. Μα επαναλαμβάνω, βάσει το. Κύριε Χιλετζάκη, δεν το γνωρίζω. Το ξέρετε, εσείς το δουλεύετε πολύ περισσότερο. Σας λέω πάρα πολύ απλά. Με βάση την ελεύθερη αγορά, όποιος δεν συνεργάζεται με αυτή την προσπάθεια που καλά κάνατε και την ξεκινήσατε, έχει μαύρα σημεία πίσω του. Ναι, κύριε Δουλγεράκη, για μένα έχει μαύρα σημεία. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά έχει μαύρα σημεία. Άλλο για εσάς προσωπικά μαύρα σημεία, άλλα για την αγορά, άλλα για τους οικονομολόγους, άλλα για τη φορολογική πολιτική. Υπάρχει ελεύθερο εμπόριο, όποιος θέλει δίνει ό,τι τιμή θέλει. Δεν μπορεί όμως τώρα να έχουμε σε ένα τρίγωνο μέσα 5 ελεουργία, από τα 5 ελεουργία τα 3 να είναι στο 4,80, το ένα να είναι στο 4,40 και το άλλο να είναι στο 4,5. Αυτό δεν γίνεται σε μία περιοχή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν συγκρίνω ούτε τον ελαιουργό των Χανίων με τη Θητεία, που θα έπρεπε να το συγκρίνω, αλλά συγκρίνω τα ελαιουργία μία. Μα κύριε Χιλετζάκη, το είπατε πριν από λίγο και το ξεκαθαρίσαμε και ελπίζω να είναι ξεκαθαρισμένο. Άλλο η ελεύθερη αγορά, άλλο οι τιμές που διαμορφώνονται, άλλο αυτό που λέτε κατά τη δική μου την εκτίμηση, η πολιτική έτσι όπως ασκείται αυτή την ώρα από ελαιουργούς κλπ. Κλπ. Έχει για μένα προσωπικά σκοτεινά σημεία. Το διευκρινίσατε αυτό? Διευκρινίζω ότι για μένα υπάρχουν αυτό. Σκοτεινά σημεία. Εφόσον ο ελεουργός δημοσιοποιεί την τιμή του στον παραγωγό και εσείς αν έχετε αύριο το τηλέφωνο του ΣΥΠΣ ή ο Μέγα Ελεουργού και τον πάρετε τηλέφωνο και του πείτε: «Γεια σας κύριε, είμαι η Αγγέλα Ιδουλτζεράκη και θέλω να μαζέψω τις ελιές μου στη Διάνο και θέλω να φέρω το λάδι μου. Πόσο αγοράζετε?» Θα σας απαντήσει. Τότε γιατί δεν θέλει να δώσει την τιμή στο δημοπρατήριο, στο παρατηρητήριο, συγγνώμη. Γιατί δεν θέλει τη δημοσιοποίηση να την βλέπουν οι άλλοι? Γιατί η τιμή, ξέρετε, γιατί δεν θέλει να την δημοσιοποιήσει, γιατί δεν ακολουθάει τις τιμές της αγοράς. Γιατί εμείς την έρευνα που κάνουμε μέχρι τώρα βλέπουμε ελαιουργία που δεν ακολουθάνε τις τιμές. Μα η ίδια η αγορά δεν τιμωρεί κάποιον. Ακολουθάνε τις τιμές, που υπάρχουν και ένα-δύο περιπτώσεις που ακολουθάνε τις τιμές, που τους έχουμε καταγράψει εμείς. Το δέχομαι. Αλλά όταν εμένα η τιμή που δίνει στον παραγωγό είναι 30-40 σεντ χαμηλότερη από τις τιμές που παίζουν στην αγορά σήμερα, ναι, θα το πω. Μάλιστα. Θα το πω και να πάρω και την ευθύνη. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν αλλά θα το νομίζω δημοσιοποιήσω στη σελίδα μου. Απλώς
μέχρι τώρα, αν μπείτε στη σελίδα www.tines.paratiritirio.gr, θα δείτε κάποια ελευσία που δεν τους έχουμε βάλει καθόλου τιμή. Μάλιστα. Είναι δική τους επιλογή και νομίζω απαντάει η ίδια η αγορά και ο ίδιος ο παραγωγός, κρίνοντας και συγκρίνοντας. Τους βάζομαι στη βδομάδα προσαρμογής. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσαρμοστούμε, την επόμενη βδομάδα δίπλα θα γράφει ότι δεν επιθυμούν συνεργασία. Μα η ίδια η αγορά καθορίζει τους κανόνες. Είναι υποχρεωτικό. Κύριε Χιλετζάκη, συγγνώμη, σας είπα το παρατηρητήριο, γιατί θα παρεξηγηθούμε στο τέλος και θα έχω εγώ συνέπειες από αυτά τα οποία λέτε, με την έννοια ότι δεν σας θέτω τα σωστά ερωτήματα. Να ρωτήσω το εξής ξανά. Είναι υποχρεωμένος ο ελαιουργός Αγγέλα, ο ελαιουργός Μύρων, να μπει μέσα σε αυτό το παρατηρητήριο, σε αυτή την ελεύθερη αγορά? Αυτό ρωτώ, να μου διευκρινίσετε. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ελαιουργός, κυρία Αγγέλα, γιατί δεν υπάρχει νόμος να το γράφει αυτό. Ωραία. Αλλά θα πω όμως και το άλλο. Είμαι εγώ υποχρεωμένος σαν παραγωγός, κυρία Αγγέλα, που υπάρχει νόμος και το γράφει, ότι έξτρα παθαίνω ελαιόλαδο σε όλη την ελληνική, σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Ορίζεται το ελαιόλαδο που είναι από 0,3 μέχρι 0,8. Γιατί εμένα μου μετράει οι γραμμές. Μάλιστα. Και μου κόβει την κάρτα. Περιμένουμε ένα λεπτό. Υπάρχουν οι άγραφοι νόμοι του εμπορίου στο λάδι. Αυτοί οι άγραφοι νόμοι του εμπορίου, αν θέλουμε να μιλάμε για νόμους και για δικαιώματα, θα τους τηρήσουμε όλοι. Εφόσον υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, μάλιστα, που λέει ότι του Χιλετζάκη το λάδι είναι 0,3. Πολύ ωραία. Πόσο πάει το 0,3 σήμερα? 4,90. Τη Αγγέλα τη Ζουγκεράκη στο λάδι είναι 0,6. Πόσο πάει το 0,6 με βάση το 4,90 μείον 30 λεπτά? Πάμε στο 4,60. Γιατί να βάλουμε μείον 30 στην κυρία Ζουγκεράκη, αφού η ευρωπαϊκή νομοθεσία ελεούργε, μπορά φίλε μου, Ιταλέοι, Ισπανέ, Κρητικέ, Χανιώτη, Λασιθιώτη, ό,τι είσαι. Λέει ότι από 0,3 μέχρι 0,8 ορίζονται τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. Γιατί εμένα μου μειώνεις τις γραμμές, άμα είναι ο άγραφος νόμος του εμπορίου? Α, ο άγραφος νόμος του εμπορίου. Κυρία Βιντζεράκη, μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας τώρα. Βλέπετε και έχω μια αγωνία, ξέρετε γιατί? Ο λεοπαραγωγός έχει χτυπηθεί, έχει πραγματικά... Έχει χάσει, δεν έχει στηριχτεί. Έχει χάσει, δεν έχει στηριχτεί. Έτσι, όλα αυτά τα οποία συζητάμε και την καταλαβαίνω. Κύριε Χιλετζάκη, αυτή την αγωνία την καταλαβαίνω και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την κουβέντα για το πώς πάει το παρατηρητήριο, αλλά διευκρινίσατε. Ήρθε μια χρονιά ο Κακομύρης να πιάσει δύο φράγκα στην τσέπη του. Ωραία. Και έρχεται ο ένας και ο άλλος και του πουλάει εκεί παραμύθια, όχι, θα πέσει το λάδι. Νομίζω ότι απαντήσατε και τα διευκρινίσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή σας την προσπάθεια. Θα το επαναλάβω, να μπορέσετε να στηρίξετε τον παραγωγό, ο οποίος μέχρι σήμερα και χασούρα είχε και δεν στηρίχθηκε από το κεντρικό κράτος και δεν ξέρει τι να απογίνει και μπροστά του έχει δύσκολη επιβίωση σε μία χρονιά, ωστόσο, που καλά κρίνεται και προσπαθείτε όλο αυτό, καλή κρίνεται ποσοτικά και όλο αυτό προσπαθείτε από τη δική σας την πλευρά να την διασφαλίσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαντήσατε στις ερωτήσεις μου ούτως ή άλλως και αυτό είναι το μεγάλο το ζητούμενο. Πότε θα έχουμε επιδοτήσεις? Το υπόλοιπο, γιατί με περιορίζει και ο χρόνος, γι' αυτό σας ρωτάω. Σήμερα έτσι το απόγευμα πιστώνονται. Πιστώνονται. Σήμερα το απόγευμα πιστώνονται. Ναι. Βιολογική καλλιέργεια, βιολογική κτηνοτροφία, βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, οι αυτόφορες φυλές, το Κονφούσιο, ο... Τι άλλο τώρα, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, μην νομίζετε δεν τα έχω και γραμμένα. Πιστώνονται στη δεύτερη δόση, θέλετε να πείτε, χρήματα? Σήμερα ξεκινάει το ποδαρικό των αγροτικών ενισχύσεων για το έτος 2022 και γίνεται σε κάποια εγκαθάριση και σε κάποια δίδονται προκαταβολές.
Για τα βιολογικά. Η βιολογική γεωργία, παράδειγμα, δεν πήρε προκαταβολή το μήνα Οκτώβριο. Παίρνει τώρα προκαταβολή του 70%. Ένα. Κουμφούζιο. Γίνεται αποπληρωμή. Το κουμφούζιο είναι ένα μέτρο που είναι τα τελευταία τρία χρόνια και είναι κάτι παγίδες που έχουν μπει σε ένα ειδικό πρόγραμμα τριετίας στην παραγωγή μας. Αυτόφορες φυλές όσο αφορά τα ζώα. Και αυτό πληρώνεται. Από σήμερα ξεκινάνε οι πληρωμές. Αυτές οι πληρωμές θα διαρκέσουν ένα τετραήμερο, πενταήμερο περίπου, γιατί είναι και οι τρίτες τράπεζες και τα λοιπά. Αυτές οι πληρωμές έπρεπε να έχουν γίνει. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει η πληρωμή μετά τις 20 Δεκεμβρίου και λέω τη λέξη θεωρώ, γιατί αυτή η πληρωμή που σήμερα σας ανακοίνωσα, που όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς, όσο πιο γρήγορα πείτε το, γιατί έχω φύγει εκτός χρόνου. Ήταν να γίνει 30 του Νοέμβρη και για κάποια κολλήματα του οργανισμού δεν γίναν του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θεωρώ ότι από Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και μετά θα ξεκινούν να πιστώνουν τα κλίματα για να γίνει η εγκαθάριση.